η γνωστή παροιμία ότι ο γάμος σκοτώνει το σεξ έχει δύο απαντήσεις. Και τον σκοτώνει αλλά και τον αναζωογονεί. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μέσα στο γάμο χάνουν με τα χρόνια τη ζωή του, το σεξουαλικό του ενδιαφέρον και υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε που τείνουν πια να αποστασιοποιούν την αγάπη και τη βιωματική πορεία τη ανθρώπινη ζωή από το σεξ ω λειτουργία, σωματική και ψυχική ικανοποίηση. Δηλαδή, αν πιο απλά πούμε ότι το σεξ μέσα στο γάμο έχει ζωή, θα σα έλεγα με μεγάλα γράμματα ναι. Και μάλιστα ο γάμο χωρί σεξ δεν νοείται. Οι άνθρωποι παντρεύονται όχι μόνο για να κάνουν σεξ, αλλά γιατί σηματοδοτούν με την ερωτική του συνάντηση τον άντρα και τη γυναίκα. Είναι γεγονό όμω ότι μέσα στα χρόνια χάνεται η φαντασίωση, ο πόθο, η έλξη, το φλερτ, το κυνήγι, ο ενθουσιασμό και κυρίω η σεξουαλική διεκδίκηση. Για πάρα πολλού ανθρώπου όμω, εξακολουθούν να ποθούν και έχουμε εμεί πάρα πολλά ιστορικά που και και γυναίκε δηλώνουν με πόθο για τον ερωτικό του μόνιμο σύντροφο. Κάτι που θα περίμενε και να το δει για κάποιον έξω από τη σχέση σύντροφο. Είναι όμω και μεγάλο το ποσοστό τη εξωσυζυγική απιστία. Και όσο οι άνθρωποι απελευθερώνονται και ζουν προσωπικέ ζωέ από το χώρο τη δουλειά του ή του φίλου του, αφού πλέον οι νέε τάσει των κοινωνιών είναι οι ομόφυλε παρέε, δηλαδή ο γάμο πια δεν είναι μια στενή έννοια το εγώ και εσύ και των παιδιών μα. Άρα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προσωπικό χρόνο έξω από το σπίτι του να χαρούν και να απολαύσουν. Εκεί γεννιόνται νέε σχέσει και δημιουργούνται ευκαιριακέ σεξουαλικές συναντήσει. Δεν υπάρχει μια τελική απάντηση αν το σεξ χάνει ή κερδίζει το γάμο. Υπάρχει ένα μήνυμα ότι μέσα στο γάμο οφείλουμε να διατηρούμε τη σεξουαλική μα ζωή. Το κλειδί του σεξ το έχει πάντα η γυναίκα. Εκείνη μοιραία θα συναντήσει τον άνδρα, θα του αυξήσει τι φαντασιώσει του και θα είναι ποθητή, προκλητική και διαγερτική όσο μπορεί. Γι' αυτό και δυστυχώ για τη γυναίκα, ή ευτυχώ για τη γυναίκα, ο ρόλο τη είναι καθοριστικό και σημαντικό να διατηρεί στο κρεβάτι του γάμου τον άνδρα ενεργό και να τον κάνει μέσα από διάφορα δικά τη κριτήρια να την ποθεί όλο και περισσότερο. Συνταγή δεν υπάρχει. Υπάρχει όμω ένα χρώμα. Το εγώ και εσύ μπορεί να απολαμβάνει και να παίζει όταν οι σύντροφοι δεν παραδοθούν στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα και στην ανία του γάμου.